θα αρχίσω με λίγα σημεία τα οποία θα ήθελα να τονίσω σχετικά με την Ευρωζώνη και το άρθρο 4, το οποίο παρουσίασα προθύστερα απόψε πριν αναφερθώ στα συμπεράσματά μας σχετικά με την Ελλάδα. Σε σχέση με την Ευρωζώνη και το άρθρο 4, υπάρχουν τρία σημεία κλειδιά που θα ήθελα να τονίσω. Πρώτον, εμείς σαφώς βλέπουμε μια ευρεία βάση και βλέπουμε την εγχώρια ζήτηση και την αγορά εργασίας. Υπάρχει λοιπόν μια ανάκαμψη σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Αυτό ενδεχομένως θα μας οδηγήσει σε αναθεωρημένους προς τα πάνω στόχους σε σχέση με τις προβολές και τις προβλέψεις μας για το 2017-2018 σε σχέση με την Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν σημαντική βελτίωση και σαφώς όπως προείπα εγχώρια ζήτηση που κινείται σε ευρεία βάση, άρα καλύτερες προβλέψεις από αυτές που έχουμε ήδη κάνει. Επιπλέον, είναι εδώ ένας ενάρετος κύκλος που υποστηρίζεται από την αναβίωση των πιστωτών, όπως είδαμε την τελευταία εποχή, τις τελευταίες μέρες. Δεύτερον, πέραν από αυτής της ανάκαμψης οικονομίας, την οποία ήδη βλέπουμε, επίσης γινόμαστε μάρτυρες μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας που, αν τη συνδυάσουμε την οικονομική ανάκαμψη, δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ως Δέλτα Νιτάφ πιστεύουμε ότι τούτο μπορεί να οδηγήσει στην ενδυνάμωση της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Αναφέρθηκαν τρία σημεία τα οποία εμείς προτείνουμε ήδη. Πρώτον, ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και αυτό με ένα σχήμα μάλλον εγγύησης καταθέσεων που θα ισχύει για όλη την Ευρωζώνη και τούτο δεν το έχουμε ακόμη ολοκληρώσει. Αυτό είναι το νούμερο ένα για εμάς. Νούμερο δύο. Μια κοινή κεφαλαιογορά που πιστεύουμε ότι θα ενθαρρυνθεί από το Brexit και φυσικά από τον επαναπατρισμό κάποιων δραστηριοτήτων που τώρα λάμβαναν χώρα στο Λονδίνο και όχι στην υπηρετική Ευρώπη. Και τρίτον, μια κοινή δημοσιονομική ικανότητα η οποία θα ανταποκρίνεται όχι μόνο σε μια κοινή νομισματική ένωση, αλλά σε μια κοινή δημοσιονομική ένωση, κάτι που δεν έχουμε τώρα. Για μια τραπεζική ένωση, λοιπόν, πρέπει να δούμε την ηθική πλευρά του ζητήματος και έτσι πρέπει να δούμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε κάποιες από τις χώρες της Ευρωζώνης και τούτο είναι ένα προαπαιτούμενο, μια αναγκαιότητα. Έτσι λοιπόν πρέπει να ενδυναμώσουμε τους μηχανισμούς εποπτείας που είναι κάτι αναγκαίο κατά την άποψή μου για αυτού του είδους τα δάνεια. Τώρα σε σχέση με τον ηθικό κίνδυνο και τις κοινές δημοσιονομικές ικανότητες πιστεύουμε ότι οι κανόνες, ιδιαιτέρως οι δημοσιονομικοί κανόνες, πρέπει να γίνονται περισσότερο σεβαστοί. Άρα, αυτά είναι τα καλά νέα. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω με τις μεσοπρόθεσμες προκλήσεις που βλέπουμε στην ορίζοντα. Διότι εάν βλέπουμε μία ανάκαμψη σε ευρεία βάση, ταυτοχρόνως μπορούμε να δούμε ότι η σύγκληση εισοδήματος είναι κάτι που μας απασχολεί και τούτο δημιουργεί την ανησυχία εκ μέρους των μεσαίων τάξεων σε κάποιες χώρες που απλώς αναρωτιούνται πού πήγε, πού κατέληξε τελικά αυτή η πολλά υποσχόμενη σύγκληση εισοδημάτων. Επιπλέον, βλέπουμε διαφορές στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ χωρών και βλέπουμε ένα χάσμα το οποίο βαθαίνει μετά την υποδοχή και μετά την υιοθέτηση του ευρώ. Είδαμε λοιπόν ότι κάποιοι άνθρωποι έχασαν τη δική τους θέση εργασίας συν το χρόνο. Σαφώς λοιπόν, αυτό απαιτεί συγκεκριμένες προσπάθειες οι οποίες θα γίνουν από συγκεκριμένες χώρες σε εθνικό επίπεδο πρώτα απ' όλα, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι οι χώρες που βρίσκονται σε μια διαδικασία ελλείμματος οφείλουν να χρησιμοποιήσουν, να δράξουν αυτή τη στιγμή ανάκαμψης για να εμβαθύνουν τις μεταρρυθμίσεις, να εφαρμόσουν όλες τις δεσμεύσεις έτσι ώστε να κινηθούμε σε ένα επιτυχές αποτέλεσμα. Τώρα, σε σχέση με τις χώρες που έχουν πλεόνασμα, πρέπει να επικεντρωθούν στο να
δώσουν όθηση στις επενδύσεις. Και για κάποιες χώρες, και εδώ φυσικά σκέφτομαι μια χώρα όπως την Ολλανδία ή τη Γερμανία, που βρίσκονται σε αυτή τη θέση, και η αύξηση των μισθών θα ήταν κάτι εντελώς κατάλληλο. Και επίσης, κατά την άποψή μου, τούτο θα μπορέσει να οδηγήσει στην αύξηση του πληθωρισμού, γιατί βλέπουμε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σίγουρα χαμηλότερα από ό,τι αναμένεται από την ΕΚΤ. Έτσι, θα μπορούμε να οδηγηθούμε σε αλλαγή πολιτικής στο εγγύς μέλλον. Συνοπτικά, αυτή ήταν η αναθεώρηση, ή μάλλον η σύνοψη του άρθρου 4. Εμείς είμαστε ευτυχείς με αυτή την ευρεία βάση της ανάκαμψης και βλέπουμε από κοντά τη νέα πολιτική πραγματικότητα που οδηγεί στην ενδυνάμωση της Ευρωζώνης, και επίσης από την άλλη πλευρά ανησυχούμε για τις διαφορές ανταγωνιστικότητας από χώρα σε χώρα. Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ στα ελληνικά πράγματα, και θα αναφερθώ σε αυτό τόσο στα γαλλικά όσο και στα αγγλικά. Θα αντιγράψω τον Πιέρ εδώ, θα μιλήσω και γαλλικά και αγγλικά. Τι συνέβη λοιπόν σήμερα σε σχέση με την Ελλάδα? Σαφώς σημειώθηκε ένα σημαντικό βήμα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την Ελλάδα αλλά και τον ελληνικό λαό στο να κινηθεί σε ένα μονοπάτι προς μια καλύτερη ανάπτυξη και ένα μονοπάτι που οδηγεί στην περισσότερη και καλύτερη σταθερότητα. Τι σημαίνει αυτό για το Δελάνι Τάφ? Σημαίνει ότι ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας, εγώ θα προτείνω στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ TAF την έγκριση επί της αρχής μιας νέας ρύθμισης για την Ελλάδα, μιας νέας προληπτικής ρύθμισης. Το ποσό αυτής της προληπτικής συμφωνίας θα είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο κατόφλι, δηλαδή 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο χρόνος τώρα της πρότασής μου θα είναι σύντομος και θα προετοιμάσω, θα εκκινήσω την διαδικασία τις επόμενες 24 ώρες με στόχο να την ολοκληρώσω πριν την 27η Ιουλίου. Γιατί λοιπόν κινούμεθα έτσι? Ίσως να με έχετε ακούσει να μιλώ για τους δύο βραχίονες του προγράμματος. Ο ένας βραχίονος είναι οι πολιτικές που αναμένουμε να λάβει η Ελλάδα. Ο άλλος βραχίονας είναι η βιωσιμότητα του χρέους. Προφανώς, μαζί με τους άλλους θεσμούς, φτάσαμε σε μια συμφωνία, δηλαδή μαζί με την Επιτροπή, τον ESM και την ΕΚΤ, ότι ο πρώτος βραχίονας, δηλαδή οι πολιτικές, ήταν κάτι το οποίο εκπλήρωσε η Ελλάδα. Δεν περιμέναμε 140 προαπαιτούμενα να έχουν εκπληρωθεί. Είχαμε συρρυκνωθεί σε 7. Αλλά ήταν πολύ σημαντικά προαπαιτούμενα. Η μεταρρύθμιση του δεξιωτικού, του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα, η μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και επίσης κάποιες άλλες μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν στην ανάπτυξη. Θα δείτε ότι στην εργασία μας απόψε επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη και το τι μπορεί να επανεκκινήσει την ανάπτυξη. Λοιπόν, ο πρώτος βραχίωνας είναι σε πολύ καλή κατάσταση και πρέπει να υποστηριχθεί. Σημειώθηκε ξεκάθαρη πρόοδος ως προς αυτό. Επιπλέον, υπήρχε πρόοδος και στο δεύτερο βραχίωνα, δηλαδή στην ελάφρυνση του χρέους. Αλλά το ΔΝΤ TAF θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα επ' αυτού και σαφώς απαιτείται περισσότερος χρόνος, έτσι ώστε οι εταίροι να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης των μέτρων του χρέους, καθώς και το πεδίο εφαρμογής του χρέους, το οποίο θα πρέπει να αναδιαφρωθεί έτσι ώστε να είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα. Ποια είναι λοιπόν αυτή η έγκριση επί της αρχής? Μας επιτρέπει να διατηρήσουμε τα ωφέλη, τα κέρδη που σημείωσε η Ελλάδα από τις μεταρρυθμίσεις, και επίσης μας επιτρέπει να έχουμε περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις επί της ελάφρυνσης του χρέους. Είναι μια διαδικασία που έχει υιοθετηθεί πολλές φορές από το ΔΝΤ TAF, όχι πολύ πρόσφατα, διότι στο εγγύς παρελθόν δεν χρησιμοποίησαμε αυτήν τη διαδικασία, διότι οι συμφωνίες του κλαμπ του Παρισιού
προέβλεπαν κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και τώρα μιλάμε για μια συμφωνία επί της αρχής. Είναι μια διαδικασία η οποία απεδείχθη αποτελεσματική σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους και σε σχέση με την ενθάρρυνση για περισσότερο συντονισμό μεταξύ των πιστωτών. Τι σημαίνει αυτό? Εάν η συμφωνία αυτή υιοθετηθεί από το Δελανή Ταφ, θα υπάρχει η εκταμίευση με βάση την τελική συμφωνία επί της ελάφρυνσης του χρέους. Άρα το πρόγραμμα υιοθετείται επί της αρχής, οι εκταμιεύσεις λαμβάνουν χώρα μόνο αφού ταυτοποιηθούν πλήρως τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Η αξιολόγηση για τη βιωσιμότητα του χρέους θα έχει ως φάρο τα όσα είπε ο Γερούν και, όπως προείπα, η συμφωνία θα είναι κάτω από το ποσό το οποίο ανέφερα. Γιατί όλα αυτά ωφελούν την Ελλάδα? Σαφώς, επειδή η κρίση που θα είχαμε αλλιώς, αν δεν είχαμε φτάσει σε αυτό σήμερα, η κρίση λοιπόν αυτή, μια ενδεχόμενη κρίση, απεφεύχθη. Άρα, διατηρείται η σταθερότητα. Δεύτερον, διατηρείται η προσπάθεια μεταρρυθμίσεων που έχει αναλυφθεί από την κυβέρνηση και διατηρούμε επίσης αναλύωτες τις θυσίες του ελληνικού λαού. Επίσης, τούτο διασφαλίζει ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι και το Δελανή Ταφ θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν την Ελλάδα. Τρίτον, διατρανώνουμε εκ νέου την υπόσχεσή μας προς την Ελλάδα για την ελάφρυνση του χρέους, καθώς το Ταμείο καθιστά σαφές ότι η συμμετοχή του διαβεβαιώνεται και ορίζεται. Και επίσης ελπίζω ότι η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, δηλαδή του καθορισμού του χρέους και η αποσαφήνιση των διαφορετικών μέτρων, θα μας οδηγήσουν σε μια πρώιμη ολοκλήρωση, σε ένα πρώιμο συμπέρασμα. Εν κατακλείδη λοιπόν, νομίζω ότι κανείς δεν ισχυρίζει ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Πιστεύω ότι πολλοί εξ ημών θεωρούμε πως η καλύτερη λύση θα ήταν μια τελική έγκριση επί των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, έτσι ώστε να υπήρχε απόλυτη διάβια. Αυτή εδώ η σημερινή είναι η δεύτερη καλύτερη λύση. Δεν είναι κακή βέβαια για τους λόγους που μόλις προείπα. Οικονομική κρίση απεφεύχθη, υπάρχει έντονη υποστήριξη υπέρ της Ελλάδος για τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχει αναλάβει και φυσικά μέγιστη πρόοδο σημειώθηκε σε σχέση με την ελάφρυνση του χρέους από τους άλλους πιστωτές. Από τη δική μας πλευρά πρόκειται για μια προσέγγιση επί της αρχής που είναι επικοδομητική και διευκολύνει αυτή την διαδικασία. Είμαι ιδιαίτερος ευτυχής που θα κάνω αυτές τις προτάσεις στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Και τα γαλλικά.